πρώτο θέμα της σημερινής εβδομάδας. Ενημέρωση για τον Ιωλή. Λοιπόν, το θέμα αυτό δεν εισάγεται για λήψη κάποιες απόφασεις, όπως είχαμε πει στο προηγούμενο συμβούλιο. Θα υπάρξει μια ενημέρωση από τον Δήμα που καταρχήν θα πρότεινα να τοποθετηθούν οι επικεφαλείς των παρατάξεων εφόσον το επιθυμούν, κάποιος συνάδελφος εφόσον το επιθυμεί. Απλά θα παρακαλέσουμε να το κρατήσουμε σε κάποια λογικά χρονικά όρια και να συνεχίσουμε και με τα άλλα θέματα της ημερήσεως. Κύριε Δήμαρχε. Είναι γνωστή η ιστορία του Δημοτικού Λυκείου από την προηγούμενη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζω πως δεν θα τα επαναλάβω γιατί συζητήθηκαν πολλές φορές και είναι γνώστης και κοινωνία Ταρμιδού και εμείς ήδη. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Αυτή τη στιγμή υλοποιείται μια μελέτη από τις κτηριακές υποδομές του Υπουργείου Παιδείας. Έχει τελειώσει η στατική μελέτη, γίνονται τώρα τα αρχιτεκτονικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά. Από την πληροφόρηση που έχουμε και από την εμπειρία που έχουμε, η μελέτη συγκεκριμένη προβλέπεται να τελειώσει καλώς υπόλοιπων των πραγμάτων τέλος του έτους συγκεκριμένη. Έτσι ώστε τελειώνοντας η μελέτη θα μας οδηγήσει ανάλογα με το κόστος της κατασκευής σε ανάλογους δρόμους πώς θα ελοπιστεί η επισκευή του συγκεκριμένου κτηρίου. Ή θα πάμε καινούριο ή δεν ξέρω τι θα αποφασίσουμε, είναι πολύ σημαντικό το κόστος της συγκεκριμένης υλοποίησης. Αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες επισκευές όσον αφορά τα σωματίσματα και τα σίδερα που είναι έξω στην επιφάνεια του κτηρίου, ώστε να μην κουριάσουμε και να μην έχουμε μείωση της θετικότητας του κτηρίου. Περιμένουμε να δούμε τη μελέτη για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε τέτοιο δρόμο ώστε να λύσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω στο συγκεκριμένο σημείο από την πλευρά ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τρέχουν κάποια πράγματα με το τέλος του έτους, αλλά δεν νομίζω να τα προλάβουμε. Άρα πάντα θα υπάρχει μια διαδικασία. Ελπίζουμε από εμάς να είναι σίγουρο, αλλά ελπίζουμε και είτε περιφέρεια είτε στα μεγάλα πράγματα τη κεντρική διοίκηση να το θέσουμε ως προτεραιότητα και ευελπιστώ ότι θα το θέσουμε όταν τελειώσει η μελέτη. Ναι. Νομίζω πως άμα θέλετε οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση και ερώτηση μπορεί να γίνει. Μια κατάλαβα καλά, περιμένουμε μέχρι το τέλος του έτους το κόστος των επισκευών. Βεβαίως. Μελέτη, σε αναπληρωτή μελέτη, θα δούμε πώς θα δείχνουμε. Και από εκεί και μετά, ανάλογα με το κόστος, αποφασίζουμε αν πρόκειται για επισκευές ή για ανέγερση καινούργιου κτηρίου. Ναι, αν επισκευές είναι 2 εκατομμύρια, δεν θα παρασκευάσουμε το κτηρίο. Αν είναι 500.000, λέω ένα μικρό ποσό, θα το επισκευάσουμε και θα μας εγκρίνει καινούργιο κτήριο. Δηλαδή, με αυτή την έννοια το λέω να δούμε οι μελέτες τι θα δείξουν και ποιες επισκευές και σε ποιο φάσμα και σε ποιο εύρος θα είναι οι επισκευές τις οποίες θα πρέπει να γίνουν. Και βέβαια αυτά τα λαμβάνουν οι μηχανικοί και οι αυτοί που γνωρίζουν τις διαδικασίες. Έτσι ώστε το κτίριο να τηρεί τις προγραφές του καινούργιου φυσικού κανόνα. Έχουν ξεκινήσει κάποιες πρόχειρες επισκευές μόνο στην πρόσβαση. Στο πίσω μέρος είναι δρομολογημένο. Τώρα όχι, αλλά να τελειώσουμε, ευελπιστούμε να βρούμε τις κατάλληλες. Όταν λέμε ευελπιστούμε, εννοούμε τι βάθος χρόνου. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά να ρωτήσω πώς. Τι να απαντήσω, να μην απαντήσω και εκτεθώ. Αυτή τη στιγμή καταφέραμε να κάνουμε την πρόσβαση. Σίγουρα θα το προλάβουμε, αλλά μην εκτεθώ και το τόσο χρονικό διάστημα. Θα τρομάξει το κτίριο έτσι όπως το βλέπουμε. Βέβαια. Και νομίζω πως θα προλάβουμε, αλλά δεν ξέρω αν έχεις καμιά αντιδήλωση να μπορεί να πει κάτι παραπάνω. Εκτός ότι τρομάζει το κτίριο, είναι απαραίτητο να. Ανοίξει λίγο το μικρόφωνο που βάλει. Είναι απαραίτητο να ακολουθούν αυτές οι πληγές που έχουν ανοίξει. Πρώτον για να σταματήσουμε την ξένωση διάδοση των μετάλλων. Αυτό θα δημιουργεί πρόβλημα γιατί σε περίπτωση που το κτίριο χρειαστεί να επισκευάσουμε, δηλαδή θα είναι ακόμη ένα επιπλέον.
νέο πρόβλημα που θα υπάρχει. Ενώ έτσι που σταματάμε εκεί. Νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο μεγάλη, δεν θα είναι τόσο μεγάλο το κόστος επισκευής ώστε να κάνουμε καινούργιο σχολείο, μιας και είναι άλλες περιοχές στην Ελλάδα που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές και περιμένουν οι ίδιες περιοχές αυτές να γίνουν καινούργια σχολεία. Εμάς δεν έχει πέσει το σχολείο για να πρέπει να γίνει καινούργιο. Εγώ, δικιά μου άποψη, θεωρώ δηλαδή ότι οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν θα είναι δυνατές και θα γίνουν χωρίς να χρειάζεται να φτιάξουμε καινούργιο σχολείο. Δεν έχει κριθεί και κατηγορηστεί άλλωστε. Κάποιος άλλος από την Κυπραγίες, ο κύριος Ασαντήτης ή ο κύριος Τσόκας, σε πρώτη φάση αν θέλει να το σχολείο. Αν υπάρχει λόγος και θέλω να τις βέβαια. Να πάμε λίγο στην Κυπραγίες και αμέσως μετά. Είναι ένα θέμα που πριν μας απασχόλησε πάρα πολύ στην προηγούμενη δημοτική αρχή. Το πρόβλημα αυτό του σχολείου ξεκινά από το 2007. Από το 2007 είχαμε τότε που πέσανε στο βάζο, που έγιναν ζημιές και έγιναν όλα αυτά τα παθελήματα. Αλλά σημασία ποιο έχει σήμερα. Σημασία έχει ότι όλα τα κτίρια, δημοτικά, σχολεία, τα οποία κατασκευάστηκαν πρώτο 1980 και πρώτο 1990 κανένα δεν έχει στατική μελέτη. Και δεν έχουν ούτε υπουργεία κάπου και δεν έχει τίποτε. Ο όρος και η αφορμή που δόθηκε να γίνουν στατική μελέτη έβγαλαν σήμερα αυτό το πρόβλημα στο σχολείο. Όχι ότι τα υπόλοιπα σχολεία δεν έχουν τίποτε, αλλά υπάρχουν διαβεβαιώσεις του μελετητή του γραφείου του ΤΥΠ, το οποίο λέει ότι αυτό το κτίριο δεν είναι κάτι δαφυσέο. Αυτό μας το διαβεβαίωσε και με τον διευθυντή του Λυκειού που πήγαμε κάτω δύο-τρεις φορές. Όπως επίσης είχαμε και υποσχέσεις ότι σε αυτό θα φέρουν κάποια κομπάδα να πούν μέσα εκεί. Σήμερα όλες τηλεόραση ένα παρόμοιο φαινόμενο στη Θεσσαλονίκη πάνω είναι 6 χρόνια στα οποία δεν έχουν γίνει ούτε επισκευές ούτε τίποτα. Και τα παιδιά κάνουν κατάκτηση σήμερα σε αυτά τα κτίρια τα οποία δόθηκαν σαν λύση από το ΚΤΙ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, υπάρχουν στο Δήμο μας σχολεία τα οποία είναι τον προηγούμενο αιώνα και από τις αρχές του αιώνα. Και δεν έγινε κανένας προσεισμικός έλεγχος και δεν ξέρω αν πρόκειται να γίνει ούτε την προηγούμενη δημοτική αρχή και δεν ξέρω αν καινούργια το προβλέπει αυτό ή το προγραμματίζει. Είναι μεγάλη ευθύνη και το είχαμε τονίσει και στην προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο που είχε αποφασίσει ελαφρά την καρδία για να μπουν αυτοί οι μαθητές σε ένα ετοιμόρροπο κτίριο. Εδώ μιλάμε, λέει, δεν έχει πέσει ακόμα το κτίριο. Σοβαρά μιλάμε, δηλαδή. Δεν έχει πέσει ακόμα το κτίριο. Να κάνουμε σταυρό μας, δηλαδή. Και βάζουμε τα παιδιά μέσα για να κάνουν μάθημα. Θα πρέπει λοιπόν άμεσα να λυθεί το θέμα αυτό. Και όχι μόνο να λυθεί, εντάξει, με μια ευχή, να λυθεί παίρνοντας συγκεκριμένα μέτρα. Το οποίο θα πρέπει να γίνει από το τέλος της σχολικής χρονιάς, τις προηγούμενες. Είτε μεταφέροντας κάποιους μαθητές σε συγκεκριμένους χώρους για να κάνουν μάθημα, σε ενιαίο, και να γίνει ανέγερση σε νέο σχολείο. Αυτό είναι. Είναι προς κατεδάφιση το κτίριο. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι αυτά. Θεωρώ ότι είναι λάθος η κατεύθυνση αυτή, γιατί όπως είπατε και πριν, υπάρχουν πολλά σχολεία στο Δήμο μας που είναι πριν από το 80 κατασκευασμένα και δεν τηρούν τον καινούργιο σεισμικό κανόνα. Δηλαδή θα βάλουμε όλα τα σχολεία έξω και θα ψάχνουμε ρόλο που θα τους βάλουμε. Κάντε έλεγχο. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε το έχουμε κάνει. Εκεί και πέρα. Ποιο έπρεπε, κάντε έλεγχο στη Σούρπη, στο σχολείο που είναι τον προηγούμενο αιώνα. Ποτέ δεν έγινε πουθενά. Δεν είπα για εσάς που πήρατε ένα μπλάνε εμένα. Και εδώ πέρα έχουμε χρόνια που δεν έγινε ποτέ. Και το βάζουν κάθε φορά, σεισμικό έλεγχο. Όσο πιο μεγάλα είναι τα κτίρια και πιο ψηλά, τόσο πιο εκεί δεν είναι. Τώρα αυτά είναι και πιο χαμηλά, δεν είναι τόσο. Κρίθηκαν τα εκδευτικά εκεί πέρα, τρέξουμε να βγάλουμε του μαθητέ έξω. Έτσι, έτσι. Παρακαλώ, κύριε Καραγιάννη. Ακούγοντα τον κύριο Δήμαρχο, τουλάχιστον εγώ κατάλαβα ότι αύριο θα είναι στη διακριτική ευχέρειά μα με μόνο παράγοντα και κριτήριο το κόστος των επισκευών που θα προτεθούν. Κύριος. Θέλω να ρωτήσω, σε ένα κτίριο λοιπόν που δεν έχει κρυφτεί κατά τα πιστεύω, αύριο, εάν το ποσό αυτό θα μπορεί να το δώσει ο Δήμος, θα πάμε να φτιάξουμε καινούριο σχολείο, έχουμε τη δυνατότητα. Φαντάζομαι ότι για να φύγει κάτι τέτοιο θα έχετε συνεννοηθεί με κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες από το Υπουργείο, θα έχετε κάνει μια συνεννόηση με τον μελετητή. Ή ενθάρρως θα πρέπει να πούμε ότι πριν έρθει η μελέτη, να μην αφήνουμε να αιωρούνται ευσεβείς πόρτες που όλοι μας θέλουμε να υπάρχει καινούριο σχολείο. Θα θέλατε να μας πείτε γι' αυτό. Βεβαίως. Πάτε να γνωρίζετε, προηγούμενη δημοτική αρχή, ότι στο φιλόδημο
μπορείς, άμα είναι μέχρι ένα εκατομμύριο, να αποταθείς στην περιφέρεια. Υπάρχουν διαδικασίες και λύσεις. Εγώ είμαι αισιόδοξο ότι μπορεί να τηρηθούν αυτές τις διαδικασίες. Ότι αλλά... θα κατεδαφιστεί αυτό το κτίριο για να κάνουν κάτι άλλο, θα κατεδαφιστούν αυτό. Δεν τώρα θέλετε να μείνετε στην διαδικασία τώρα, αν μπορούμε ή όχι. Δηλαδή, να πω κάτι, να πω κάτι. Συγγνώμη. Εγώ θέλω να πω. Ωραία. Σα ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Ωραία. Σίγουρα μιλάμε για τεράστια αλληγορία τη προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Είδατε τι περάσαμε. 8 μήνες να συζητάνε. Να ξεχάσουμε. Τι έγινε στην όλη διαδικασία. Κάναμε κάτι, προχωρήσαμε σε κάτι, δώσαμε λύσεις. Εδώ πέσανε οι σοβάρες και εμείς κάναμε, είχαμε τη μελέτη για τα κτίρια των σχολείων και πήγαμε και κάναμε μερεμέθεια σε άλλα σχολεία που μπορούσαμε να μετακινήσουμε τη δαπάνη στο τεχνικό λύκειο. Έστω να, και ψυχολογικά ακόμα να λυθεί το ζήτημα. Μα τι κάναμε τόσο καιρό. Πήγαμε στην Αθήνα και επειδή πήγαμε στην Αθήνα, τι έγινε. Φροντίσαμε να βρούμε. Εγώ σας λέω ότι ναι, στο πρόγραμμα φιλόδημος μπορεί να κάνεις καινούργιο κτίριο. Βεβαίως και μπορείς. Μέχρι 3 εκατομμύρια. Είναι ψέματα, όχι, είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρηματοδότηση, γιατί ακόμα ότι έτσι και τελειώσει το κτίριο, μέχρι τέλος του έτους, μέχρι τέλος του καλοκαιριού θα γίνει το κτίριο. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει καμία. Ενδεικτικές είναι. Εγώ δεν ήθελα πέρα να πουλήσω φούμαρα και να πω ναι, θα το κάνουμε, δεν το κάνουμε. Ήμουν πολύ συντηρητικός στην ομιλία μου. Δεν έφτασα τα ζητήματα ότι τι πρέπει να γίνουν και βεβαίως και το κόστος κατασκευής θα μας οδηγήσει που θα πάμε. Τι κακό είπα δηλαδή. Άμα είναι 500.000, άμα θέλει το κόστος κατασκευής 2 εκατομμύρια, δεν θα κάνουμε καινούργιο κτίριο. Βεβαίως και θα κάνουμε. Είναι απαγορευτικό δηλαδή, το χτίσει καινούργιο κτίριο. Με τις εκτόσεις. Βεβαίως και θα πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Να μην ευελπιστούμε, να μην προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Να τελειώσει η μελέτη, να δούμε πόσο είναι και να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε καινούριο κτίριο ή επισκευές. Αν είναι 500.000 επισκευές, βεβαίως και άλλος θα σου πει τι θες να χρηματοδοτήσει σε ένα λύκειο όταν με 500.000 ευρώ θα πληρείς το νέο κανονισμό σεισμικό και θα πας. Κάνε θα σε πιστέψει και δεν θα έχει καμία σχέση με την οφειλημότητα του έργου με την κατανάλωση των χρημάτων. Βεβαίως και θα ακούσουμε τους μηχανικούς και βεβαίως θα ακούσουμε αυτούς που κάνουν τις θετικές μελέτες και θα δούμε και που θα οδηγηθούν. Τουλάχιστον από την άποψή μου, τις κουβέντες που έχω κάνει, είμαι πολύ αισιόδοξος. Αν τελειώσει η μελέτη, να βρούμε πολύ γρήγορα χρηματοδότηση. Το κόστος θα μας οδηγήσει. Πρέπει να πάμε. Μα το κόστος θα μας οδηγήσει. Τι άλλο θα μας οδηγήσει. Όταν είναι βέβαιο ότι ό,τι προτείνουν οι μηχανικοί στη μελέτη πληρεί όλους τους κανόνες. Εμείς δεν είμαστε ούτε μηχανικοί, ούτε μπορούμε να πούμε ναι ή όχι, ώστε να γίνει ένα κτίριο το οποίο θα είναι ασφαλές. Αυτό θα ακούσουμε. Δεν θα ακούσουμε κάτι άλλο. Νομίζω πως πολυγορήσαμε πάρα πολύ. Δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν ευθύνες από το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν αναφέρω μόνο ένα όνομα, που πολλούς υπάρχουν. Το διαχειριστήκαμε λάθος, αψυχολόγητα ως διαδικασία. Το σηκώσαμε πολύ παραπάνω από όσο έπρεπε και αναλάβαμε τις ευθύνες μας. Εγώ δεν έχω όπως κάνει αναλάβει τις ευθύνες εδώ μέσα, όλα αυτά έχει απιάνει. Και θα προχωρήσουμε πολύ σοβαρά με ενημέρωση του Δημοτικού Συμβούλιο εκεί που πρέπει να προχωρήσουμε. Όποια κίνηση και να γίνει, όποια ενημέρωση και θα έχουμε, άμεσα θα έχει την ενημέρωση. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Καλά το έτσι ο κ. Τσόπλης. Αλλά όμως δεν μπορούμε να χτίσουμε όλα τα σχολεία της πόλης μας και όλα τα σπίτια της πόλης μας όσα έγιναν πριν το 80. Είναι δεδομένο ότι θα το κάνουμε. Θα κρατήσουμε χαμηλούς τόνους, θα προχωρήσουμε. Όπως είπε και ο κ. Σερίδης, υπάρχει διαβεβαίωση από έγκυπτους στατικολόγους. Μηχανικούς με την ειδικότητα των στατικών. Και προχωράμε στη διαδικασία με ψυχραιμία και πολύ ηρεμία όπως. Τηρήσαμε πάντα τους κανόνες, είτε είμαστε στην πολίτευση, είτε είμαστε τώρα στη διοίκηση του Δήμου, να προχωρήσουμε με νυφαλαιότητα, να μην ξεσηκώσουμε τον κόσμο, να ξεσηκώσουμε οι ίδιοι, είτε με κορώνες της συμπολίτευσης, είτε της αντιπολίτευσης. Καλά είναι, θα προχωρήσουμε σταθερά και συνετά. Ναι, μάλιστα, ευχαριστώ. Δευτερολογία, μία λεπτά. Από το 2000... Ένα λεπτό, ακόμα μετά. Λοιπόν, κύριε Σερίδη, ποιος πρόεδρε, που χρησιμοποιήσετε. Όχι,
Η απόφαση ήταν εξής. Ήταν εδώ οι δύο μηχανικοί παρόντες και μας είπαν το εξής. Ότι η μελέτη προχωράει, θα είναι έτοιμη και το καλοκαίρι θα γίνει η επισκευή. Αν θυμάστε ακριβώς αυτό. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ο κύριος Λιώτος. Ο κύριος Λιώτος. Όχι, Λιώτος. Από το οποίοδε ο διοικητής, ο διευθυντής του κτήπου. Γιατί ευθύνη η επισκευή του σχολείου είναι του κτήπου. Όπως επίσης και τα κτίρια τα οποία προγραμματώνουν. Είναι ευθύνη. Πέρασε ο χρόνος, δεν έγινε τίποτα. Προσωπικά έκανα 10 τηλέφωνα στην κυρία Λάμπου, είναι παρούσα εδώ. Και της έλεγα, κυρία Κέντη, τι γίνεται με το σχολείο. Και μου λέει, καλά, μου είπε μετά πήρε τηλέφωνα κι αυτή. Για να δει πού βρίσκεται όλη η υπόθεση. Δεν θέλω να είμαι τόσο τεράστιες ευθύνες στον τώρα δήμονο, αλλά και εσείς κύριε Καζοκαιριά, που έχετε ήδη εκλογή του Μάιο, θα μπορούσατε να κάνετε τηλέφωνο. Αλλά απαντήσατε και αυτή η δουλειά που κάνει τώρα έχει να εκδηλώσει τον παρελθόν χρόνο. Οπότε το καλοκαίρι που πέρασε έπρεπε να γίνει επισκευή. Συγγνώμη, εδώ πρέπει να είναι αλήθειες. Μόνο εγώ έκανα 5 τηλέφωνα στην κυρία Δάμη. Για το θέμα αυτό δεν ασχολήθηκε κανεί. Κύριε Καλέ, έχετε αναφορά στην ίσω τη κυρία Δάμη, τη λέτε που λέτε πια υπέρνουν τη λέτε τη δημοσίευση. Εγώ έχει πει λίγο τρει φορέ. Όχι, μετά. Παιδιά, 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 θα σα παρακαλέσω. Δεχόμενο τη λέτε. Να το πέρα. Λοιπόν, πιστεύω ότι το θέμα είναι σοβαρό. Το θέμα είναι σοβαρό. Αδραντήσαμε. Πέρα από τι θα αποφασίσουν οι μελέτες και οτιδήποτε, πιστεύω και εγώ σαν τεχνικός ότι το κτίριο επισκευάζεται. Αυτό που γίνεται τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό γιατί στο Ρουστάζο έχουμε κάνει 10 φορές με τα σύνδερα τα οποία φαίνεται γίνεται αρμοποίηση και μετά γίνεται με μάτρο και νομίζω ότι είναι μια καλή επέμβαση. Για να κάνουμε αυτή η υπόθεση δεν κινήθηκε σωστά, μακάρι τώρα να ολοκληρωθεί η μελέτη και μετά να αποφασίσουμε σε ένα δημοτικό συμβούλιο τι ακριβώς θα κάνουμε. Ναι, έτσι ακριβώς. Δευτερολογία, κύριε Σέντε, τι γίνεται. Από την πλευρά της πολιτείας, πολλές φορές περίμεναν κάποιες βόμβες οι οποίες πηγαίνουν στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια της πηγή αυτοδιοίκηση. Που δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτά. Όταν αυτή τη στιγμή έγινε ένα έγγραφο του 2011, το οποίο λέει να προβείται σε στατικές μελέτες όλων των δημοτικών κτηρίων, το μόνο κτίριο το οποίο είναι στατική μελέτη είναι αυτό και το γήπεδο κάποιο να παράγει. Όταν έγινε στατική μελέτη, βρέθηκαν αυτά τα προβλήματα. Και όμως από την πλευρά του μελετού δόθηκε ένα έγγραφο το οποίο αυτό ορίζει. Το κτίριο αυτό δεν είχε την δευτεροβάθμια και δεν είναι η μονή κινδύνου σήμερα για τους μαθητές. Βάσει αυτό που εγγράφουν και τα παιδιά μέσα. Η δε συντήρηση και επισκευή αυτού του κτιρίου είναι πρώτη. Ούτε από το Δήμο είναι ούτε από την Τώρα, αν το Δήμο θέλει να κάνει ένα άλλο κτίριο σε ένα άλλο χώρο, στον οποίο να πάρουμε από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας όλες αυτές που είναι, σας πληροφορώ ότι είναι ένα έργο της τάξης τριετίας, τετραετίας, πενταετίας και βλέπετε. Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή το συζητάμε από τον προηγούμενο χρόνο ακόμη, αυτό το κτίριο, το οποίο δημιούργησε αυτά τα προβλήματα και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ούτε μελέτη, ούτε υποσχέσεις που ήταν το διοικητήριο Θεσσαλή και 6-7 κτίρια εδώ πέρα μέσα παρουσία του διευθυντού και όλων των άλλων. Για να μην φτάνουμε τώρα να βγάζουμε σήμερα και ο καθένας να λέει και να λέει και να λέει και να μην τελειώνει ποτέ, σας πληροφορώ ότι άμα κάνουμε στατική μελέτη, και εγώ δεν συνεννοώ να γίνει στατική μελέτη. Θα πέσει μια κόμπα εδώ πέρα μέσα στην οποία μπορεί να συμβαδέψουν ποτέ σας. Όλα τα κτίρια θα βγουν προβληματικά. Λοιπόν, το θέμα αυτό δεν ζήσα. Θα επανέλθουμε όλο και εγώ. Θα επανέλθουμε όλο και χρειαστώ. Υπάρχει ο έγγραφος. Συγγνώμη, υπάρχει ο έγγραφος. Γι' αυτό είναι το αυτό είναι υπεύθυνο πράγμα, δεν μπορείς. Για να είναι υπεύθυνο. Να πληρώσεις την υπεύθυνο. Να πες πόβε πάνω σε μια άλλη. Αν δεν μα τι είναι αυτό. Δεν το ξέρετε. Δεν οδηγεί πουθενά αυτό. Δεν οδηγεί πουθενά αυτό. Ο στόχος είναι. Λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο θέμα της ημερής ευγένεια.